Οι αξιωματικοί της στρατευόμενης εκκλησίας. Δίος και σωτηρία του ιερατικού και μοναχικού τάγματος. Του πατρός προδοσυγγέλου της Ιεράς Μητροπόλεως. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός για την ανάδυση και προστασία της εκκλησίας του ενώπιον του κόσμου επέτρεψε να δημιουργηθούν τα ιερατικά και μοναχικά τάγματα, όπως και η τάξη των αγγέλων στον ουρανό. Οι επίλεκτοι των ταγμάτων αυτών φέρουν μαύρη ενδυμασία και είναι οι λεγόμενοι ρασοφόροι. Τα ευλογημένα τάγματα αυτά καλούνται να πολεμήσουν πρωτίστως εναντίον των ιδίων παθών του κακού της εαυτού και δευτερευόντως εναντίον του πειρασμού, του κοσμικού φρονήματος και του αρχηγού αυτού. Ο ρασοφόρος λοιπόν για να πάρει μέρος στον πόλεμο αυτό πρέπει να διακατέχεται από πολλές αρετές και χαρίσματα. Να κρατά καθαρό και σε τάξη το στρατόπεδό του, τους λογισμούς και να προσέχει τα όπλα του, προσευχή και νηστεία και τις εντολές του αρχηγού του που βρίσκονται στο Ευαγγέλιο και την Ιερά Παράδοση με τους ιερούς κανόνες. Χωρίς αυτά καλύτερα να μην αναλάβει. Ο ρασοφόρος να είναι παράδειγμα με την προσευχή του, ώστε να γίνεται φως στους λαϊκούς που μπορεί να τον ακολουθήσουν. Δεν πρέπει να απελπίζεται και να μαζεύει μόνο λάσπη και σκόνη από τον κόσμο, αλλά και ό,τι καλό μπορεί από τους συνανθρώπους του. Πρέπει να δημιουργεί να είναι γενναίος, να βάζει νέα αρχή κάθε στιγμή με τη μετάνοιά του και όχι να το ρίχνει στην αμέλεια, την Πεμπελιά, τη Λαθυμία. Πρέπει να ανοίγει την πόρτα της ψυχής έτσι ώστε να μπει μέσα το χάρισμα της πίστεως, χωρίς φόβο, αλλά με ταπείνωση που θα τον βοηθήσει να νικήσει τον εαυτό του και το κοσμικό φρόνημα που είναι γεμάτο από υπερηφάνεια, φιλιδονία, φιλαργυρία, φιλοδοξία και πάνω απ' όλα φθόνο και ζήλια. Καθαρός λοιπόν και ορθόδοξος ομολογητής μακριά από την προδοσία του Χριστού δια της κακοδοξίας και πιστεύοντας αληθινά στον ένα και μοναδικό τριαδικό Θεό μας και στην μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία μας μετά από πολλή προσευχή και προετοιμασία να εισέρχεται στα Άγια των Αγίων, να παίρνει και να δίνει δύναμη, να έχει πάντα μπροστά του τα τρία παρακάτω συνθήματα από τα πολλά που μπορεί να έχει για να εμπνέεται και να μην απελπίζεται. Πρώτον, η ζωή μου δεν αξίζει τίποτα. Δεύτερον, ούγαρ έχομεν όδε μένουσαν πόλην, αλλά την άνωθεν επιζητούμεν. Και τρίτον, το εν είδα ότι ουδέν είδα του Σωκράτη. Τέλος, με απόλυτη υπακοή στον επίγειο στρατηγό του, που είναι ο πνευματικός του πατέρας, να δίνει μία προς μία τις μάχες, σκεφτόμενος ότι πρέπει να περάσει από το καταφύσιν στο υπερφύσιν, χωρίς να πέφτει στο παράφύσιν. Τέλος και το Θεό δόξα. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον με τον αμαρτωλό. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον με τον αμαρτωλό. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον με τον αμαρτωλό. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Αμήν.